Γεια σου, Πάρη. Γεια σου, Αντώνη. Τι κάνεις, Πάρη? Καλά, είμαι εσύ. Καλά, υποθέτω. Υποθέτεις. Όχι, γενικά όλα καλά. Σε δύο εβδομάδες θα δούμε. Θα μάθουμε. Όχι, μωρέ, εντάξει, δεν. Λοιπόν, σήμερα κατέβηκα επειδή είχα ψηθεί να ξέρεις για βίντεο. Ναι. Έχεις καταλάβει, νομίζω. Μόνο από τη δραστηριότητά μου στο γραφείο σήμερα το έχεις αντιληφθεί, νομίζω. Εννοείς ότι ήρθες μετά τις 5 ώρες το απόγευμα. Και βλέπω τρία βίντεο YouTube ταυτόχρονα. Αυτό δεν ξέρω πώς το κάνεις. Θα σου εξηγήσω άλλη φορά. Σε άλλο βίντεο. Για λέγε. Λοιπόν, σήμερα θα κάνω το λεγόμενο self-shaming. Ωραία, πάμε. Σήμερα λοιπόν θέλω να συζητήσουμε με αφορμή κάποια από τα λάθη που έκανα εγώ. Και θέλω να συζητήσουμε για το λεγόμενο premature optimization. Ή πόσο νόημα έχει να κάνεις μια βελτιστοποίηση στον κωδικά σου πριν αυτή όντως χρειαστεί και όντως σου λύνει κάποιο πρόβλημα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και η αφορμή, για να δει, θα τη ρωτήσει την ερώτηση, οπότε επειδή ξέρω, βλέπω μικρή κουβέντα τακτικά, θα σου πω ποια τέλεια, είναι. Τέλεια. Η αφορμή λοιπόν γι' αυτό είναι δύο bugs τα οποία είχα εισάγει εγώ σε κώδικα κάποιων υπηρεσιών που έχω γράψει στο eFood. Ναι. Και τα δύο ήταν για μια χαζομάρα που πήγα να γλιτώσω λίγο μνήμη παραπάνω στην Go. Ναι. Το ένα, για παράδειγμα, ήταν ένα for loop το οποίο ήθελα να φιλτράρω εγώ ένα πίνακα. Ωραία. Και δεν ήθελα να κάνω καινούργια locations, άρα δεν είχα ένα πίνακα 100 θέσεων και δεν ήθελα να φτιάξω άλλο ένα πίνακα 100 θέσεων με τα φιλτραρισμένα αποτελέσματα. Ωραία. Οπότε πήγα να το κάνω in place με αποτέλεσμα να μην το κάνω σωστά. All right. Και τη δεύτερη φορά ήταν πάλι σε έναν πίνακα όπου για να μην πάλι κάνω διπλά locations και τέτοια, επειδή. Εντάξει, και τα δύο αυτά πράγματα ήταν σε ένα path που είχε πάρα πολλά request. Δηλαδή είχε κοντά, ξέρω εγώ, 50-60 request το δευτερόλεπτο. Δηλαδή ήταν αρκετά μεγάλο το load, αλλά και πάλι δεν δικαιολογείται. Ωραία. Όπου πάλι πήγα, ήθελα να. Έκανα swap σε κάποια. Άλλαζα τη σειρά κάποιων αντικειμένων. Ωραία. Και έτσι όπως το έκανα, άμα την άλλαζε δύο φορές, το αντικείμενο το πήγε πάει στο τέλος και να έρχονταν στην αρχή. Okay. Οπότε από εκεί αφορμόμαι για να σου βάλω όλο το συγκείμενο. Ναι. Τέλεια. Το οποίο νομίζω ότι μπορούμε να είναι η αγαπημένη μας λέξη πλέον. Και έχει αρχίσει, φίλε, να επεκτείνει τη χρήση αυτή τη λέξη, να ξέρει, στον κύκλο μου. Δηλαδή το έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται πλέον. Και. Ναι, ωραία. Ναι. Οπότε, με αφορμή αυτό, ωραία, θέλω να μιλήσουμε λίγο το πόσο νόημα έχει να κάνει βελτιστοποίηση στον κώδικα, στην υποδομή σου, να πηγαίνει σε containers ενδεχομένω, να μην πηγαίνει. Δηλαδή, θέλω να δούμε λίγο πιο συνολικά. Απλά αυτά ήταν τα δύο. Λοιπόν, τέλεια, μου αρέσει πάρα πολύ. Είχα σήμερα το πρωί δούλευα από ένα καφέ με δύο φίλου. Και κάποια στιγμή αρχίσαμε τα λέγαμε και με ρώτησε, θα δεις που κολλάει, με ρώτησε ένας από τους φίλους μου ότι να σου πω στην Python τι είναι πιο αποδοτικό, λέει, να περνάς μια λίστα σε μια συνάρτηση σαν παράμετρο και να σου επιστρέφει σαν αποτέλεσμα μια λίστα ή να έχεις κάποιο comprehension που έχεις τη συνάρτηση την καλής για κάθε αντικείμενο της λίστας. Και εμένα η απάντηση μου ήταν ότι ξέρεις τι, δεν πολύ νοιάζει. Βασικά, έως δεν με νοιάζει καθόλου, μέχρι να έχω κάτι μετρήσιμο στα χέρια μου. Και θεωρώ ότι αυτό είναι το σωστό, ότι το performance έχει σημασία όταν έχουμε νούμερα στα χέρια μας. Είναι πάρα πολύ εύκολο να πεις ότι ώρα θα κάνω αυτό για να γλιτώσω αυτό, αλλά τίποτα δεν έχετε τζάμπα γενικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο να το ξεχάσεις. Λες, έλα μωρέ, τι μπορεί να πάει στραβά. Είναι πολύ μεγάλο θέμα και νομίζω ότι οι προγραμματιστές το έχουμε πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε, ρε παιδί μου, θέλω να το κάνω πιο καλό και πιο καλό και πιο καλό. Και ο χρόνος που βάζεις, δηλαδή, βγάλε το ότι μπορεί να εισάγεις κάποιο bug. Ναι. Ο χρόνος που βάζεις πολλές φορές, που επενδύεις μάλλον, ώστε να κάνεις κάτι καλύτερο, δεν είναι απαραίτητο ότι αυτά τα χρήματα θα σταφέρει ο βελτιστοποιημένος κώδικας στον επόμενο χρόνο, δύο χρόνια. Δηλαδή, σωστά. Μοιάζει πάρα πολύ με το. Στο επεισόδιο για την αυτοματοποίηση που είχαμε κάνει, μας είχαν βάλει ένα πολύ ωραίο σχόλιο από κάτω. Που... Ναι, εδώ το σχόλιο ήταν κάτω, το βίντεο θα είναι πάνω. Το βίντεο θα είναι πάνω. Μας είχαν βάλει ένα σχόλιο όπου έλεγε ότι πότε αξίζει να αυτοματοποιήσεις κάτι. Και σου έλεγε, άμα σου συμβαίνει κάθε μέρα και σου παίρνει τόσο χρόνο, άμα φας μία εβδομάδα δουλειά, θα το πάρεις πίσω σε μια πενταετία. Τέλος πάντων, ήταν ένα βιβλιογράφημα, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς δούλευε. Αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβεις πότε έχει σημασία αυτό που κάνεις. Λοιπόν,
Καλά, 100% συμφωνώ. Απλά να το μαζέψω. Θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ σημασία και ταιριάζει με την αυτοματοποίηση. Θέλω να το πω από πριν, να μπορεί, άπαξ και χρειαστεί να κάνει κάποιο optimization, να μπορεί να το κάνει σχετικά γρήγορα. Mm-hmm. Έχει σημασία να είναι όσο πιο αυτόματα γίνονται τα πράγματα, γιατί κάποιες φορές κάνουμε optimization, γιατί λέμε κάτσε ρε φίλοι, και πότε θα το ξαναπιάσω αυτό, και για να περάσει όλη αυτή τη διαδικασία και καήκαμε. Ναι, σωστό. Εμένα η θέση μου πάγια πάνω σε αυτό είναι επιλέγω να γράφω με τον τρόπο που για μένα είναι το status quo, είναι δηλαδή ο στάνταρ τρόπος με τον οποίο γράφω συντακτικά και είμαι οικείος να εκφράζομαι έτσι, εκτός και αν οι συνθήκες επιτάσσουν κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, αν ξέρω ότι για παράδειγμα θέλω να εξυπηρετώ 10.000 requests το δευτερόλεπτο, θα γράψω τον κώδικά μου με τον τρόπο που ξέρω, θα γράψω κάποια benchmarking, performance tests, τα οποία θα στρεσάρουν το πρόγραμμά μου τοπικά, να δω αν μπορεί να ανταποκριθεί. Θα συγκρίνω τι specs έχω στον online server και τι διαθέσιμους πόρους και θα κινηθώ έτσι. Σωστό. Αν εμένα έχει σημασία πάντα να έχεις ένα πύχη, να πεις εγώ θέλω να είμαι από εδώ και πάνω. Άπαξ και, περνάω τον πύχη, και άπαξ και δεν υπάρχει πύχης, δεν ασχολούμαι περαιτέρω, γιατί οτιδήποτε πάω και πω «Α, κάτσε να κάνω αυτό να είναι καλύτερο», επειδή εγώ αισθάνομαι ότι θα είναι καλύτερο, χωρίς αυτό όμως να έχει ένα πραγματικό αντίκτυπο στο business, είναι αρκετά σίγουρο ότι θα γυρίσει boomerang. Γιατί, θα σου πω το πιο απλό, εγώ τι είχα πάθει. Κάποια στιγμή Python 3 ακόμα κάτι, σήγαγε αυτό το φοβερό Funk Tools LRU CAS. Πόπο. Που κασάρει μια μέθοδο ή μια συνάρτηση κάθε φορά που την καλείς. Και μιλάμε να το έχω ξεχάσει εγώ ότι αυτό κασάρει τη συνάρτηση και τι του έχω βάλει. Να καλώ τη συνάρτηση να έχω βάλει κάποια print πράγματα μέσα και να μην τα φτύνει. Και να παθαίνει και να έχω πάθει εγκεφαλικό. Να λέω. Δεν έχω βρει bug στην Python. Τελείωσε. Είσαι καλύτερο. Γιατί έχω ξεχάσει ότι έχω βάλει στην Python κάνε cash αυτή τη συνάρτηση. Γιατί το έχω ξεχάσει. Γιατί εγώ το έκανα επειδή λέω έλα μωρέ, βάλει το τζάμπα. Καλό είναι. Καταλαβες. Οπότε, αν εγώ όμως αυτό το είχα κάνει επειδή, κοίταξε να δεις, λέω, όταν γίνονται αυτά τα requests, υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, βρήκατε αυτή η συνάρτηση αργή, οπότε κάνει ένα cash. Θα θυμόμουν ότι αυτό το πράγμα θα ήταν κασαρισμένο. Ναι, θα έλεγες ότι αυτό είναι μια αργή διαδικασία η οποία κάπως πρέπει να την κάνω πιο γρήγορη. Ναι. Οπότε εγώ θα είχα στο μυαλό μου ότι αυτό το πράγμα μέσα έχει κάσει. Ενώ τώρα που το έχεις κάνει για πλάκα. Ναι. Sorry, για συνέχιση, γιατί άρχισα να. Όχι, δεν είναι. Το κάνεις με βάση το performance εκεί. Ναι, γενικά το premature optimization είναι. Όχι, είναι ακριβώς το ίδιο. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Παρότι μου αρέσει, σε διακόπτω. Ναι, νομίζω. Σε αυτή την οικογένεια προβλημάτων, γιατί δεν είναι ένα πρόβλημα αυτό, μόνο αυτό που είπα. Εγώ είπα ένα παράδειγμα το οποίο το είχα πολύ πρόσφατο στο μυαλό μου και το οποίο. Ναι. Μετά με ενόχλησε πολύ, ρε παιδί μου, γιατί το έκανα αυτό, ξέρω. Δηλαδή μπήκα στη διαδικασία για να καταλάβω γιατί το έκανα. Ξέρεις, είχε μια τέτοια ιστορία. Οπότε το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι. Στην ίδια οικογένεια είναι και η CAS. Πάω και βάζω μια CAS όμως μπροστά. Ξαφνικά τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα. Γιατί δεν μπορείς να προβλέψεις την gas όλες τις πιθανότητες πάντα. Ποια είναι τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα στον προγραμματισμό? Είναι το cash invalidation. Σωστά. Είναι το off by on index. Ναι, okay, εντάξει. Ναι. Και άλλο ένα είναι. Το να ονοματίζεις πράγματα. Το να ονοματίζεις πράγματα, σωστά. Ναι. Ποιο έχεις για τρίτο στο μυαλό σου? Δύο σου είπα. Ναι, δεν είχα καν το δεύτερο, το πρώτη φορά τα ακούω, για πες μου, τι είναι αυτό? Το ότι έχω ένα πίνακα ο οποίος είναι με μέγεθος 2, οπότε η θέση του 2 σκάει. Δηλαδή ο πίνακας και είναι υπάρχει εντάξει. Κλασικό το μέτρημα από το 0, οπότε... Το δέχομαι. Λοιπόν... Που είχα κάνει και τέτοιο bug σε άλλη... Έχεις κάνει και τέτοιο bug. Έχω κάνει και τέτοιο bug σε μια υπηρεσία η οποία για κάποιο λόγο ξεκινούσε τους πίνακές της και τους αντιλαμβανόταν από το 1. Οπότε εγώ δεν φαντάστηκα καν να τσεκάρω ότι αυτό το πράγμα μπορεί να ξεκινάει από το ένα. Δηλαδή μου φάνηκε που συνήθως είναι το αντίστροφο σε ποιο κινούς προγραμματιστές, σου κάνει εντύπωση ότι το μηδέν είναι το πρώτο στοιχείο. Στην αρχή λες, μα από το ένα μετράμε όλοι. Και να σου πω κάτι, μικρή παρένθεση, αν ήμουν από τους προτεργάτες του προγραμματισμού και τη C και αυτών των γλωσσών, εγώ θα το έκανα να μετράει το ένα. Δεν υπάρχει λόγος να μετράει, φίλε, από το μηδέν. Βασικά, είναι η πρώτη θέση του πίνακα, αυτό δεν λέμε όλοι. Ναι, αλλά η C, επειδή παίζει με. Πώς παίζει ένα πίνακα C, έχει έναν pointer στην αρχή του πίνακα και μετά έχει νη, όπου νη είναι το στοιχείο του πίνακα, επί το μέγεθος του στοιχείου του πίνακα, θέσεις πιο δεξιά στη μνήμη για να πάρει. Εντάξει, έλα, κάτω στο kernel space όλο αυτό. Μην με ταλαιπώνεις τώρα. Ήταν για hardcore παλιά πρόγραμματο. Δεν είναι τώρα που χαίρομαι που έχω χρόνια να γράψω C. Λοιπόν.
Primates Optimization. Κάποια στιγμή είχε πέσει ιδέα το Sorcerer να το κάνουμε rewrite σε C. Το συζητούσαμε, ξέρεις που, στο Startup Live Athens 11 και που γνωρίσαμε τον Δημήτρη. Ναι. Ήταν μια από τις κουβέντες που κάναμε. Ξέρεις τι, ναι, θέλουμε να είμαστε real developers, να το κάνουμε rewrite σε C. Thank God, ε. Thank God δεν ξέραμε C, εννοείς. Ναι. Όχι, εντάξει. Το χειρότερο ήταν ότι δεν ξέραμε C, αλλά πιστεύαμε ότι ξέραμε C, γιατί ακόμα ήμασταν στη σχολή. Ναι, πω πω, η C μιλάμε, βγάζει νόημα για πάρα πολλά πράγματα, δεν το συζητάμε καν, αλλά απίστευτο. Όχι, όχι για να φτιάξει μια web εφαρμογή πάντως. Αν και είχα ακούσει νομίζω ένα dating site, ήταν γραμμένο σε C++. Dating site ποιο, το... Δεν okay, ξέρω. Το OkCupid. Παίζει, δεν είσαι, ξέρω. Είσαι σκληρός αυτά, δεν ξέρω. Κάποιο, αλλά, κάποιο. Όταν το YouTube, ρε παιδί μου, παίζει σε Python. Ναι. Το Dropbox παίζει σε Python. Ναι. Το Basecamp είναι σε Rails. Ναι. Σε Ruby. Δηλαδή, δεν σου λέω ότι δεν μπορείς να κάνεις βελτιωστοποιήσεις και να τα κάνεις πράγματα καλύτερα, αλλά μάλλον η εφαρμογή σου μπαίνει σε εσύ, ξέρω εγώ, και ο κολλητός σου και οι φίλοι σου και κάποιος άλλος. Βασικό. Πάμε πίσω στο θέμα του πύχη που είπα πριν. Γιατί θεωρώ έχει πάρα πολύ σημασία. Τι θα πει κάτι είναι γρήγορο. Τέλεια. Φοβερή η ερώτηση. Τι θα πει κάτι είναι γρήγορο. Ξεκινάμε το βασικό. Πρέπει αυτό ξεκινάει πάντα από το business. Mm-hmm. Τελευταία, όλο και περισσότερο συνειδητοποιώ πόσο λίγο λόγο έχει και πρέπει να έχει ο προγραμματιστής σε πολλά πράγματα. Ναι. Το οποίο για μένα ήταν δύσκολο γιατί ξεκινώντας η βασική μου εμπειρία σαν προγραμματιστής σαν τα πάντα ήταν μέσα από αυτή την εταιρεία που έχουμε χτίσει, στην οποία έγραφα κώδικα, ασχολούμαι με το business, προσπαθούσα να πάρω αποφάσεις για το προϊόν, προϊοντικά, designικά, πώς πρέπει να συμπεριφέρεται. Ήταν μία μίξη, ένας αχταρμάς στο μυαλό ενός 22χρονου. Και αυτό έχει πάρα πολύ σημασία και μου ήταν πολύ δύσκολο να τα ξεχωρίσω. Σωστά. Τώρα, που είναι λίγο πιο διακριτή μου η ρόλη όπου μπλέκομαι, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο ξεκάθαρα. Και ξεκινάμε από το βασικό. Όλα πρέπει να ξεκινάνε από το εξής. Να λες, λοιπόν, παιδιά, φτιάχνω μια web εφαρμογή. Θέλω η σελίδα να φορτώνει σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Mm-hmm. Ναι, σωστό. Γιατί το NN Group έχει πει ότι αυτό είναι το threshold. Και το NN Group το εμπιστευόμαστε γιατί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ορίσει τις menu UX, έχουν δουλέψει με την Apple στο iPod και οι τύποι είναι αυθεντείς και εγώ όχι. Λοιπόν, οπότε αφού το λέω αυτό το NN Group, και αφού δεν έχω λεφτά να έχω κάποιον UX expert αυτή τη στιγμή, γιατί αν έχω πάει κάπου αλλού η συζήτηση, λέμε η σελίδα θέλουμε να φορτώνει σε ένα δευτερόλεπτο. Πολύ ωραία. Παιδιά, φορτώνει η σελίδα σε ένα δευτερόλεπτο. Όχι, γιατί, ωραία, πάμε να δούμε. Το SSL handshake παίρνει τόσο, να ανοίξει το connection παίρνει τόσο, τα database queries παίρνουν τόσο. Ωραία, τι είναι το πιο ακριβό, αυτό. Πάμε να το μειώσουμε. Ναι, έτσι γίνεται η δουλειά. Σωστό. Δεν πάμε και λέμε, α, ωραία, έλα. Τι μπορούμε να γλιτώσουμε χρόνο. Π.χ. το GitHub, ξέρεις τι έχει κάνει εσύ. Για το πες. Τελευταίο πράγμα που εγώ θα περίμενα να κάνει το GitHub εσύ. Το template rendering. Όντως, είναι εσύ. Τα HTML templates στο GitHub έχει κάνει μια C βιβλιοθήκη την οποία την κάνει import στη Ruby. Γιατί ήταν πιο ακριβό και από τις βάσεις δεδομένων το template rendering στο GitHub. Ναι, είναι ακριβό. Γιατί το GitHub δεν φτύνει. Ευτυχώς δεν είναι single page app. Mm-hmm, ναι. Οπότε. Αυτή είναι τα πράγματα με HTML και κάνει πάρα πολύ καλά. Και το HTML rendering, επειδή έχει να κάνει branches, comments, ιστορίες. Είναι ζώρικο το HTML rendering. Ναι. Λοιπόν, ήταν αργό να γίνεται σε Ruby. Ναι. Πάρ' το, σε C. Αλλά αυτό ήταν αποτέλεσμα μετρήσεων. Και πρώτο το αφήσανε να γίνει αργό μέχρι να σημαίνει να πούνε παιδιά. Δεν είναι όσο θέλουμε αυτό. Ναι. Όχι, έχει μεγάλη σημασία γιατί πας να κάνεις κάτι πιο γρήγορο. Ακριβώς. Για παράδειγμα, αν πας να... Παράδειγμα, ας πούμε, πάλι τώρα πρόσφατο, πήγαμε να βάλουμε μια υπηρεσία σε ένα συγκεκριμένο API call. Άρα ένα API call θα χρησιμοποιούσε μια έξτρα υπηρεσία που δεν χρησιμοποιούσε πριν. Γιατί το κάναμε αυτό? Γιατί χρειαζόμασταν κάποια παραπάνω πράγματα στο API call. Ωραία. Εκεί πέρα έχει πολύ μεγάλη σημασία να μην διπλασιάζει, για παράδειγμα, το χρόνο που κάνει το API call. Γιατί εκεί πέρα έχει ένα συγκεκριμένο degradation στην performance. Άρα εκεί πέρα πας και λες, θέλω να το κάνω όσο πιο λίγο γίνεται. Ναι. Το όσο πιο λίγο γίνεται όμως, όπως είπες πριν, πολύ σωστά, δεν μπορεί να είναι πόσο. Το κάνω, είναι ένα μιλισεκόντ, είναι καλό. Είναι 5, είναι καλό. Είναι 10, είναι καλό. Άρα πρέπει να πας και να δεις, ξέρω εγώ, ότι αυτό απαντάει κατά μέσο όρο σε 200 μιλισεκόντ, σε 300 μιλισεκόντ. Ναι. Άρα τα 5 στα 300 είναι λίγα. Τα 10 στα 300, μάλλον και αυτά λίγα είναι. Ίσως και μέχρι τα 20-25 να πας, είσαι κάτω από το 10%. Άρα μπορεί να πεις ότι είσαι OK. Άμα πας και βάλεις 150 μιλισεκόντ, άρα πας από 300 στα 450, πρέπει να πας μετά και να πεις, έχει νόημα αυτό το πράγμα να το βάλω και να
όχι υπερδιπλασιάσω, υπερ μισό πλάω. Να βάλω μισό ακόμα χρόνο στο χρόνο αυτό. Ναι. Σε πόσα σημεία καλύπτει αυτό το API call? Που, τι περιμένει ο χρήστης να δει εκείνη την ώρα? Είναι, ξέρω εγώ, το προφίλ του που μπορεί να μην τον νοιάζει, ή να παραγγείλει και να φάει, ξέρω εγώ. Ξέρεις, δηλαδή, πάντα έχει μεγάλη σημασία. Έχουν πάρα πολύ σημασία οι προτεραιότητες, τι θέλεις να πετύχεις και ποια είναι τα threshold σου, ποια είναι τα όρια σου σε κάθε σημείο. Δηλαδή, για παράδειγμα, το Sourceler. Ναι. Το Sourceler τι είχε? Είχε το να σώσω ένα αρχείο, ναι, για να συνεχίσω να δουλεύω, ναι, και να το δω, ας πούμε, live στο browser μου, και είχε και το να δω το control panel μου που έλεγα σωστά, άλλαξε κάποιες ρυθμίσεις. Ναι. Το control panel μπορεί να κάνει και 2-3 δευτερόλεπτα, σου λέω. Πειράζει. Πειράζει, δεν πειράζει. Γιατί πόσες φορές θα μπει ένας χρήστης αυτό στο control panel? Ναι. Το αρχείο όμως μάντεψε. Άμα μου κάνει κάθε φορά να σώσει 10 σεκόντ ένα αρχείο. Μα έκανε. Και γι' αυτό το. Ακριβώς εκεί θέλω να καταλήξω. Δηλαδή εκεί πέρα πήγαμε και κάναμε optimization. Φοβερό. Ναι. Τι ωραίο είχαμε κάνει τότε. Λοιπόν, τι είχαμε κάνει τότε? Αυτό ήταν από τα πιο γαμάτα πράγματα που έχουμε κάνει. Κάποια αρχεία τα οποία είχαμε, επειδή το χρησιμοποιούσαμε κι εμείς και το χρησιμοποιούν και χρήστες, είναι μεγάλα. Οπότε ναι, το να μεταφερθούν από το δίκτυο να σώσεις το save και να στείλεις όλα τα περιεχόμενα πίσω στο server ήταν αργό. Ήταν αισθητά αργό δηλαδή για μεγάλα αρχεία. Το καταλάβαινες. Λοιπόν, ειδικά επειδή πολλές φορές κάποιος άνοιγε κάτι πιο minified JavaScript, ήθελε να πειράξει κάτι και πήγαινε το σώσει και έφευγε massive όλο αυτό το πράγμα, ήταν αισθητά αργό. Οπότε τι κάναμε, βάλαμε το DiffMatchPatch, αυτή τη μια βιβλιοθήκη που έχει φτιάξει Google σε Python, JavaScript και κάποιες άλλες γλώσσες. Και τι κάναμε, εμείς στο client παίρναμε κάθε φορά τις αλλαγές από το προηγούμενο save, στέλναμε το MD5 hash του αρχείου από το προηγούμενο save για να μην πάμε και πατσάρουμε το λάθος αρχείο και εφαρμόζαμε το patch στο server. Το γαμάτο ποιο είναι? Είναι ότι εμείς είδαμε ότι αυτό σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όμως είναι πιο αργό από το να στείλουμε ολόκληρο το αρχείο. Ναι. Οπότε είχαμε μετρήσεις και είδαμε σε ποιες περιπτώσεις αυτό είναι πιο αργό και λέμε ότι π.χ. αν το αρχείο είναι λιγότερο από 1 kilobyte, δεν ασχοληθείς καν. Mm-hmm. Στείλ το όλο. Μην κάνεις υπολογισμούς, είναι αργή. Δεν θυμόμουν να ξέρεις ότι είχαμε, ναι, και αυτή την έξτρα τέτοια. Ναι, και είχαμε αυτό το close. Οπότε κάθε φορά κάνει είτε ένα post είτε ένα patch request ανάλογα με τις μετρήσεις που είχαμε πάρει και βάζει νόημα. Πού τι patch? Ή πώς τι patch? Δεν θυμάμαι. Έχω την εντύπωση ότι κάνει patch, ρε φίλε. Να σου πω και την αλήθεια. Τι δεν έχει σημασία όλο αυτό. Δεν έχει, ναι, ναι, σωστά. Σωστά. Ναι. Αλλά αυτό ήταν κάτι το πήραμε αφού το έγινε πρόβλημα. Ναι. Αφού το βρήκαμε που είναι το πρόβλημα. Και αφού το κάναμε το optimization, κάναμε και δεύτερο μετά. Σωστά. Δηλαδή, συγγνώμη, το optimization έφερε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις πρόβλημα. That's it. Γάμο τις δουλειές. Αυτό, άρα πρέπει να πας και να πεις τι σημασία έχει το business μου κάτι. Ναι. Και τότε και μόνο τότε να πας και να το βελτιστοποιήσεις. Σωστά. Τώρα θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Για κάνω μια ερώτηση. Εξής, εμάς τι είναι το λεγόμενο 95th percentile που λέμε. Λοιπόν, ένα και από. Και πού το χρησιμοποιείς κατά βάση. Ένα από τα πολύ συνδυσμένα πράγματα που κάνουμε είναι να μετράμε τις εφαρμογές μας πόσο γρήγορα αποκρίνονται και ανάλογα με την απόκριση αυτή να παίρνουμε κάποιες αποφάσεις. Η πιο απλή μέτρηση είναι τι βρες το μέσο όρο όλων των πραγμάτων. Αυτό είναι πολύ καλό σε γενικές γραμμές, αλλά τι σου κρύβει? Σου κρύβει το ότι μπορεί να έχεις κάποιες ακραίες περιπτώσεις και πόσο συχνά συμβαίνουν αυτές οι ακραίες περιπτώσεις. Mm-hmm. Άρα, ένα ίσως πιο. Κάποιοι άλλοι τι κάνουν, πάνε και παίρνουν το median. Το median είναι ο διάμεσος, νομίζω, okay, στα ελληνικά. Το οποίο τι σου λέει, δεν σου λέει παίρνω το μέσο όρο, αλλά σου λέει παίρνω αυτό που βρίσκεται στη μέση. Δηλαδή, άμα εγώ έχω 5 άσους και 4 δεκάρια, ναι, ο median θα είναι άσος. Mm. Άμα έχω 5 άσους και 6 δεκάρια, ναι, το median θα είναι 10. Άρα ουσιαστικά πάει. Σου λέει να καταλάβεις που κυμαίνονται οι τιμές. Ναι, και μάλιστα άμα πας και βρεις τη διαφορά του median και του. Μάλλον του διάμεσου και του μέσου όρου, ναι, μπορείς να δεις και πόσο καλή κατανομή έχει κάτι τέτοια. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Okay, ωραία. Αυτά είναι οι πιο κλασικές στατιστικές. Ειδικά στο software, έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξέρεις ποιος είναι ο χρόνος κάτω από τον οποίο απαντώνται όλα τα requests. Και συνήθως όταν έχεις SLA, δηλαδή όταν έχεις υπογράψει, να το λέμε, ας το πούμε έτσι, με τον πελάτη σου, μία επικύρωση ότι θα απαντάς σε κάποιο χρονικό, ναι, πλαίσιο, ναι, αυτό δεν περιλαμβάνει στο μέσο όρο, γιατί ο μέσο όρο μπορεί να πηγαίνει καλά, αλλά περιλαμβάνει κάτι που λέμε 95th percentile, δηλαδή το 95% των requests σου, μάλλον το πιο αργό από το 95% των requests σου, πότε απαντάει. Άρα, άμα για παράδειγμα εγώ έχω κάθε request απαντάει από 1 έως 100, ναι, το 95% των request μου απαντάει σε 95 millisecond. Ωραία. Ναι, γιατί το 1 θα απαντήσει 1, το 2, 2 και το καθεξής. Ωραία.
Γιατί βοηθάει αυτό? Γιατί αυτό σε βοηθάει να δεις ότι ένα σημαντικό ποσοστό των χρηστών σου έχει μια καλή εμπειρία. Βασικά, πόσο συνεπής είσαι στην εμπειρία την οποία υπόσχεσαι. Σωστά. Γιατί μπορεί να είμαι συνεπής κατά 95% το λιγότερο. Ναι. Γιατί μπορεί, για παράδειγμα, να λες ότι έχω εγώ μέσο όρο 100 μιλισεκόντ, για παράδειγμα, σε μια εφαρμογή, αλλά αν παρατηρήσεις το 95% σου, να δεις ότι πας, ξέρω εγώ, στα 2 δευτερόλεπτα ξαφνικά. Άρα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα. Ναι. Μεγάλη. Υπάρχει πιθανότητα. Πάνω από ένα στους 5 χρήστες σου. Ναι. Όχι. Ένα στους 20 χρήστες σου. Συγγνώμη, ανάποδα το πήγα. Ένα στους 20 χρήστες σου έχει κακή εμπειρία. Δεν είναι λίγο. Όχι. Είναι καλό. Όχι. Και μπορείς εσύ να έχεις μέσο όρο 500 μιλισεκόντ, που νομίζω ότι είναι χειρότερο, αλλά το 95% σου να είναι 600. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχεις μια πολύ μικρή διακύμανση. Και άρα δεν έχεις κάποιους χρήστες που μάλλον κάνουν κάτι πολύ πιο απλό και άρα είναι γρήγοροι και σου δίνουν το μέσο όρο. Εν τω μεταξύ είναι καταπληκτικό πώς μπορεί να επηρεαστεί το performance από παραμέτρους, οι οποίες δεν μπορείς με τίποτα να σκεφτείς και να λάβεις υπόψη ενώ κάνεις develop το πρόγραμμά σου. Ναι. Τι θυμάμαι εγώ, για παράδειγμα. Εμείς κάποια στιγμή λέμε θέλουμε να κάνουμε πιο γρήγορα τα requests στο Sourcelr. Γιατί κάποια είχαν 300 μιλισεκόντ, ξέρω εγώ, και θέλαμε να τα ρίξουμε. Ναι. Αυτό ακούγεται τώρα στο μικρόφωνο. Δεν ξέρω, σε μας ακούγεται πάντως. Λοιπόν, δεν πειράζει, έχουμε και μουσική υπόκρουση. Έτσι. Λοιπόν, άκου τι θυμάμαι. Ότι λέμε, ωραία, θα φύγουμε από το κλασικό worker του Unicorn, που mm-hmm. Unicorn είναι ο server που είχαμε, ρε παιδί μου, για να σερβίρει την Django εφαρμογή μας, και θα βάλουμε Greenlets, Gevent. Ναι, σωστά, το Gevent. Λοιπόν, τα οποία είναι κάπως ασύγχρονα και τα διαχειρίζεται με έναν τρόπο. Τι θυμάμαι? Επειδή εμείς είχαμε χτίσει κάποια internal APIs και στην ουσία το Sourcelr καλούσε το Sourcelr, κάποια στιγμή φτάναμε σε κάτι locks και μπλοκάραν τα requests. Ναι, δηλαδή υπήρχαν 99 requests τα οποία φεύγανε μπαμ και μετά αρχίζανε λίγο και μπλοκάραν. Γιατί έπασε και μπλοκάρε, επειδή το ένα περίμενε το άλλο, δεν ξεμπλοκάρε ποτέ. Οπότε αυτό δεν μπορούσε εσύ να το δεις ποτέ τοπικά, γιατί τοπικά έτρεχε κάποια. Έτρεχε ένα πολύ μικρό. Ναι. Τότε εντωμεταξύ. Ήταν κατακλυσμία τα requests που δεχόμασταν. Γιατί άμα θυμάσαι, κάναμε κάθε ένα δευτερόλεπτο για κάθε process, κάθε terminal, είχαμε κάποια pings και μπαίνανε χρήσεις και γινόταν ο πανίκουλας. Νομίζω ότι ο συνδυασμός αυτού ήταν ότι δεν είχαμε και σωστά όρια στα πόσα connections άνοιγε ο database pooler μας. Mm. Δηλαδή, τι κάναμε εμείς? Όταν έχεις μια εφαρμογή, συνήθως έχεις έναν pooler, όπως λέγεται, δηλαδή έχεις μια σειρά από connections, τα οποία πάνε να χρησιμοποιούν τα requests τα οποία έρχονται. Ναι. Άρα, ανοίγω 30 connections για παράδειγμα. Έρχεται ένα request, εξυπηρετείται με το ένα connection. Mm-hmm. Έχω 29 τώρα. Έρχεται άλλο ένα, έχω 28. Έρχεται άλλο ένα, έχω 27. Mm-hmm. Τελειώνει το ένα, έχω ξανά 28. Άρα πάει έτσι. Σε αυτό που κάναμε εμείς, επειδή είχε πάρα πολύ μεγαλύτερο concurrence, δηλαδή πολλά περισσότερα ταυτόχρονα request από αυτά που είχαμε μάθει να έχουμε μέχρι εκείνη τη στιγμή, mm-hmm. κάποια στιγμή τελειώνουν τα connections. Άρα ο επόμενος, αντί να φτιάξει ένα καινούργιο connection, γιατί δεν θες να πας να ρίξεις τη βάση και να κάνεις πολλά connections, περίμενε. Και άμα τύχαινε και είχες και εσωτερικά calls. Ποτέ δεν γίνανε. Και άρα τι κάναμε από εκεί πέρα που δουλεύαμε καλά, ξέρω εγώ, με 5 ή 10 connections, έπρεπε να πάμε σε ένα μεγαλύτερο connection pool, ώστε να μπορέσουμε να το υποστηρίξουμε αυτό. Ωραίο. Δηλαδή τέτοια προβλήματα τα βρίσκεις μόνο αφού δεις τι παίζει εκεί πέρα. Ξέρεις τι άλλο θέλω να συζητήσουμε? Για πες. Πάνω στο θέμα. Κουβέντες τύπου εγώ δεν θα πάω με Django για την εφαρμογή μου, γιατί είναι αργό το Django. Εννοείται ότι είναι αργό το Django. Είναι ό,τι πιο αργό υπάρχει. Μην το χρησιμοποιήσει ποτέ κανείς. Άσε εμάς να το χρησιμοποιούμε και να έχω κάνει. Έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το Instagram, δεν παλεύετε. Μα είναι χάλια, χάλια. Το Eventbrite. Πω. Πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι? Μιλάμε. Καλά, αυτό. Κοιτάξτε, τώρα εντάξει είναι πολύ πιο mild με αυτές τις κουβέντες. Είναι πολύ πιο ήπιος, παιδί μου. Και ξέρεις, τις συζητά λίγο πιο τεχνικά. Ότι, OK, πόσο γρήγορο θέλεις να είσαι, το χρησιμοποιήσεις, που είδες ότι αργεί το Django και γιατί είναι γρήγορο το άλλο. Ξέρεις, το πηγαίνει λίγο έτσι. Παλιά θυμάμαι μου γυρνάγανε τα λαμπάκια. Δεν αξίζει όμως, γιατί νομίζω ότι όταν ο άλλος μπαίνει, ξέρω εγώ, σε στροφή με τη μία με το Django είναι αργό ή η Python αργή. Πω, έχετε γκίλ στην Python, ναι. ναι, το γκίλ. Καλά, παρεμπιπτόντως με τη φορά τα ακούω γκίλ, να το ξέρεις, εγώ GIL το έλεγα, ρε παιδί μου. Όντως. Δεν είμαι σίγουρος. Αλλά μ' αρέσει. Το γκίλ είναι καινούργια, είναι σαν το κλί. Το κλί, όχι, το κλί δεν το λέω. Το γκίλ όμως το έχω ακούσει για κάποιο λόγο. Ωραία. Ναι. Είναι το ίδιο φάουλ με τα προηγούμενα. Του στυλ. Α, το Django είναι αργό.
Γιατί είναι αργό, γιατί είναι framework, βιβλιοθήκες, το ORM που καλεί τη βάση με δικό του τρόπο, ρε παιδί μου. Και εμείς θα κάνουμε τα query μόνοι μας. Και εμείς θα κάνουμε τα query μόνοι μας, οπότε... Έχουμε και ωραία, πολύ ωραία SQL injections, ναι. Μούρια. Μούρια, εννοείται. Τεράστιο φαουλάκι. Όχι ότι είναι λάθος. Είναι λάθος. Μισό. Είναι αυτή από μόνη της η ατάκα, εγώ δεν πάω το Django επειδή είναι αργό, είναι λάθος. Ναι, πιθανό να θες να φτιάξεις το WhatsApp, καλά θα κάνεις και θα πας Erlang. Όχι με απαραίτητα, να ξέρεις. Όχι απαραίτητα. Εντάξει. Θα επιμείνω. Πιθανόν, αλλά you get the point, τι εννοώ. Η λογική είναι ότι κάθε τι έχει νόημα σε ένα συγκεκριμένο... Συγκείμενο. Να ξέρεις, θα βρίσκω πάντα λόγους. Να σου κάτι, θες να κάνουμε ένα δεύτερο podcast, θα το πούμε συγκείμενο. Να βγάλουμε εκεί όλοι μας τα πράγματα συγκείμενα. Και μετά να σταματήσουμε να το λέμε για να μην είναι δυνατικό. Αλλά έχει πάρα πολύ σημασία. Δηλαδή, συζητούσαμε τις προάλλες που έχω αργήσει και γράφω πολύ Go. Ωραία. Και μου έλεγες, ρε παιδί μου, γιατί τη συγκεκριμένη υπηρεσία την πήγε σε Go. Μπράβο. Είχα δει, για παράδειγμα, το δοκίμασμα. Δηλαδή, έκανα την ίδια εφαρμογή σε Python και σε Go. Ναι. Και για τους χρόνους που ήθελα να πιάσω, είχα παρατηρήσει ότι η Python με την υλοποίηση που είχα κάνει, μπορεί να μην έφυγε η Python ίδια, αλλά με την υλοποίηση που είχα κάνει εγώ, που ήταν η απλοϊκή, να το πω έτσι, δεν είχα κάτι να κάνω κάποιο σοβαρό optimization, η Python μου έκανε το 95%, ενώ ο μέσος όρος ήταν πολύ κοντά, το 95% ήταν αρκετά πιο πάνω. Ωραία. Από την Go. Και τι σου είπα ότι γι' αυτό πήγα και επέλεξα την Go στο συγκεκριμένο context. Ναι. Άμα κάποιο, συγγνώμη, συγκείμενο, άμα κάποιο γυρίσει και σου πει ή γυρίσει και μου πει ποια είναι πιο γρήγορη, Python ή Go, σε αυτή την ερώτηση μάλλον θα απαντήσει Go. Ναι. Αλλά θα είναι λάθος. Παίρνει μια απόφαση με λάθος δεδομένα. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Ποιο επεισόδιο? Αυτό. Αυτό. που λέγαμε τι, ότι άμα έρθει κάποιο και σου πει το 40%. Ναι, ναι, των ημερών που παίρνουν άδεια είναι Δευτέρα και Παρασκευή. Και εσύ φαντάζεσαι ότι είναι τεμπελχανή ο άλλος, ενώ είναι απολύτως λογικό όλο αυτό. Όλα πρέπει να καταλαβαίνεις σε ποιο πλαίσιο κινούνται. Ναι. Τι θα πει γρήγορο και αργό για μένα. Δηλαδή μπορεί κάτι να κάνει... Και γιατί θες αυτό να είναι τόσο γρήγορο. Δηλαδή, ναι, εγώ μπορώ να σου απαντήσω, θέλω εφαρμογή μου να μου απαντάς ένα μιλισεκόντ. Okay. Άμα αυτό... Γιατί σε ένα και όχι σε 10 ή σε 100 ή σε ένα δευτερόλεπτο. Σωστά. Δεν ξέρω. Ή σε 10 δευτερόλεπτα. Θα το βάλω και αυτό μέσα. Γιατί. Εντάξει, το 10 είναι ακραίο γιατί ο άλλος... Το 10 εντάξει, αλλά... οι περισσότερες εφαρμογές μάλλον έχουν πρόβλημα. Αλλά, αλλά γιατί να βάλω αυτόν τον κόπο να απαντάει σε 10 μιλισεκόντ αντί για ένα δευτερόλεπτο που απαντάει τώρα και να μην βάλω αυτόν τον κόπο για κάτι άλλο. Σωστά. Δηλαδή, αυτές είναι ερωτήσεις που εγώ θυμάμαι παλιά δεν τις έκανα. Γιατί τι έκανα, μου καρφωνόταν κάτι στο μυαλό σαν developer και το έκανα. Το θυμάσαι. Έλεγε να το κάνουμε, φίλε, όσο πιο λίγο γίνεται. Καμικάζει, Ταλιμπάν, ότι βαράει αυτό. Πάμε να το κάνουμε. Πάμε να πούμε πίσω. Χωρίς να σημαίνει αυτό όμως ότι δεν υπάρχει λόγος κάποιες φορές να κάνεις optimization, έτσι. Είναι διαφορετικά πράγματα. Δεν λέμε μην κάνεις optimization. Όχι. Απλά είναι δεν κάνεις ποτέ. Είμαι πολύ αφοριστικό σήμερα. Optimization με gut feeling. Όχι, ναι, αυτό σίγουρα. Δεν κάνεις το optimization. Δηλαδή, όταν πας να ασχοληθείς με βελτιστοποίηση της απόδοσης και του χρονισμού μιας εφαρμογής, είναι μαθηματικά. Δεν είναι το στομάχι. Και το λέω γιατί εγώ το έχω κάνει πολλές φορές με το στομάχι. Ναι, δεν χρειάζεται. Ξέρεις τι θα γίνει, γιατί μετά θα πάει κάτι στραβά, γιατί το κάνεις με το στομάχι σου και το στομάχι σου δεν είναι συνειδητό. Σωστά. Θα πάει κάτι στραβά, γιατί θα πάει κάτι στραβά, επειδή το έχεις κάνει με τα λάθος κριτήρια. Και όταν έρθει η ώρα να δεις τι πάει στραβά στο debugging, θα φτύσεις αίμα. Γιατί δεν υπάρχει συλλογιστική το πώς έφτασε εκεί αυτό. Ναι. Δεν υπάρχει background. Και εκτός αυτού, συνήθως, κάποιες φορές ο πιο βελτιστοποιημένος κώδικας αναγκαστικά, επειδή κάνεις κάποια πράγματα τα οποία είναι έξω από την νόρμα. Ναι. Δηλαδή δεν κάνεις μια for loop ολόκληρη, αλλά λες θα ξεκινήσω από το στοιχείο 32. Γιατί έχεις δει ότι ποτέ μέχρι το στοιχείο 31 δεν χρειάζεται να το ελέγξεις. Mm. Ας πούμε, σαν παράδειγμα. Εσύ αυτό το έχεις εκείνη τη στιγμή στο μυαλό σου και σου φαίνεται ξεκάθαρο και αισθάνεσαι ο καλύτερος του χωριού που λες να ξεκινάω από το στοιχείο 32 πάντα. Ναι. Και πάει ο κακομοίρης ο άλλος μετά να δει γιατί βγαίνει ένα bug όταν τα στοιχεία είναι κάτω από 32, ξέρω εγώ. Ναι. Και παθαίνει κεφαλικό και λέει δεν γίνεται σε αυτή την περίπτωση να μην συμβαίνει. Είχα φοβερό παράδειγμα. Είχα αρκετά encounters τελευταία με ανθρώπους που μιλούσαμε για να κάνουμε κάποια δουλειά μαζί. Και μου έχει τύχει αυτό κάποιες φορές να μην εξιστεί. Θέλω γενικά, λένε, να
να ρίξει μια ματιά στον κώδικα, λέει, που έχουμε, λέει, να είναι γρήγορο. Να είναι σένιος. Ωραία, και λέω, ώρα τι θα πει γρήγορο. Λέει, για παράδειγμα, θέλω να μπαίνουν χι χρήστες μέσα. Μπαμ! Όχι, να μπαίνουν στα μπαμ, σου λέει. Όχι, λέει, θέλω να μπορεί να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα τόσους χρήστες. Τόσους χρήστες. Ωραία, τι θα πει να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα, είναι κάποιο connection. Να μπει στο homepage. Τρέχει, να μπει στο homepage. Ρε φίλε, να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή. Πώς τη χρησιμοποιούν συνήθως? Θα έπρεπε να κάνουν χωρίς στοιχεία. Ωραία, αλλά πώς εξυπηρετεί τώρα? Δεν ξέρω. Ρίξε μια ματιά στον κώδικα, όπως αν μπορείς. Έτσι όπως τον κόβω. Ναι. 2 κιλά χρήστες. Υπάρχει ένα site που λέγεται 3 κιλά κώδικα. Κάπως έτσι θα έχεις τσεκάρει. Πόσα κιλά κώδικα έγραψες σήμερα? Φίλε, δεν ξέρω. Δεν κάνω να το έχουμε αυτό με τα ξαδέρφια μου. Κάνουμε πλάκα. Πώς πήγε η μέρα, πόσα κιλά κώδικα έγραψες? Εγώ αυτό που κάνω είναι να ζυγίζω το λάπτοπ το πρωί και μετά το λάπτοπ. Είναι πολύ μεγάλο θέμα το performance και τώρα τελευταία εκεί νομίζω που γίνεται ένα σχετικό μακελιό, γιατί αυτά τα έχουμε φάει στη μάπα στο backend αρκετά αυτά τα χρόνια. Εκεί που γίνεται το μακελιό τώρα είναι το frontend με το performance. Δηλαδή. Άλλο επεισόδιο τώρα αυτό. Γίνεται το μακελιό, δηλαδή. Πώς γίνεται. Δηλαδή, συγγνώμη, ξεφεύγω. Ζητάω ταπεινά συγγνώμη, αλλά πώς γίνεται, πώς, για να κάνεις ένα στατικό website που λέει καλημέρα, να θέλεις 32 servers με 82 GB μνήμη ο καθένας, για να κάνεις build 3 στατικά αρχεία? Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω αυτό το πράγμα. Είναι φρίκι. Να το ξαναπώ. Όχι, είναι φρίκι. Θέλω να σου πω. Συγγνώμη, ολοκλήρωσε και μετά θα σου πω. Δεν μπορώ, αυτό θέλω να πω. Το δέχομαι, συμφωνώ μαζί σου. Όχι, αυτό που λες, δηλαδή, γιατί πρέπει εγώ να χρησιμοποιήσω 10 data centers για να κάνω build με το Webpack ένα πράγμα. Το οποίο εντάξει, όχι, καλό εργαλείο. Το Webpack, αλλά θέλει 10-15 data centers από πίσω. Λοιπόν. Μην πάμε εκεί, γιατί θα πάω το κεφάλι. Αν είναι καλό εργαλείο, δεν θα το τυσάρω, δεν ξέρω γιατί. Αν και λένε ότι τα φτιάχνουν αυτά, αλλά το έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Λοιπόν, να κολλάνε υπολογιστές και τα γνωστά. Πάμε τώρα στο front-end να σου πω ποιο είναι το θέμα μου. Μου φαίνεται ότι έχουμε δημιουργήσει προβλήματα λίγο στο. Απλά για να εισάγουμε μετά το πώς θα φτιάξουμε το performance. Ρε γαμώτο, μπαίνω στο Facebook και ναι. Είναι ένα feed και ένα chat. Και έχω ένα MacBook Pro του 17. Και απογειώνεται. Εντάξει. Και μιλάω ότι είναι αργό. Κάνω κλικ και δεν αποκρίνεται. Έχεις δει ποτέ? Μπαίνεις ποτέ στο Messenger από το facebook.com? Όχι. Λοιπόν, μπες, θα σου στείλω ένα βίντεο, ένα Facebook βίντεο κάποιου, ναι, και κάνε κλικ επάνω στο βίντεο στο play. Και περίμενα να δεις πόσα δευτερόλεπτα θα κάνει και πόσο δύσκολα θα αποκρίνεται στο εμφανίσει αυτό το πράγμα. Γιατί React, φαντάζομαι. Τώρα έχω αρχίσει απλά και δυσάρω, τώρα είμαι αφοριστικός, κάτι μου έχει τύχει τώρα. Μάλλον κάποιος έχει βάλει ένα stream από pixels, τα οποία τα κάνει translate σε JavaScript, μετά τα περνάει σαν ένα canvas για να σου δείξει το βίντεο, ξέρω. Δηλαδή, τώρα λέω μια βλακία, αλλά πας και κάνεις, ρε παιδί μου, βήματα, μόνο και μόνο για να... Δεν ξέρω, ίσως είναι και επειδή οι developers θέλουμε να το παίζουμε και λίγο ότι είμαστε φοβεροί και τέλειοι. Και... Δεν ξέρω, τώρα βγάζω λίγο χολή, ρε γαμώτο, για το front-end, γιατί έχω μείνει λίγο μακριά από αυτό κιόλας εγώ τελευταία, και απλά η επαφή που έχω με εφαρμογές που χρησιμοποιούν κάποιες τεχνολογίες οι οποίες τώρα τελευταία ασχολούνται με το πώς θα φτιάξουν το performance τους, είναι... δεν έχω καλή εμπειρία. Δηλαδή, να πω, συγγνώμη τελευταία και... Άστα στο έχω βγάλει πολύ χολή. Βγάλει λίγο να βγάλω κι εγώ, να μην φαίνομαι εγώ κακός μόνο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς φτάσαμε σε... να χρησιμοποιούμε τεχνολογίες που κάνουν σελίδες που παλιά ήταν γρήγορες πλέον αργές. Ναι. Τώρα εγώ στο φέρνω από την άλλη πλευρά. Μου φαίνεται ότι χρησιμοποιούμε τεχνολογίες τύπου React για τους λάθους λόγους. Βασικά φτάνεις να χρησιμοποιήσεις React και μετά θέλεις να κάνεις και server-side rendering, ναι, για να μπορέσει αυτό το πράγμα να το πάρει η Google ή οποιοσδήποτε, ναι, κακόμοιρος άνθρωπος. Ναι. Και μετά λες, καταφέραμε να κάνουμε το React τόσο γρήγορο όσο το κάνουμε απλά σε template. Ναι, δηλαδή, ναι, όχι, πραγματικά. Εκεί όμως νομίζω έχει κάνει καλή δουλίτσα το View. Θέλω να δω, γιατί νομίζω, το View μου αρέσει και εμένα. Το View νομίζω έχει αυτή τη δυνατότητα που μπορείς κάτι να το φτύσεις έτοιμο από Django templates για παράδειγμα, και μετά να το αρπάξεις και να το κάνει, όπως λένε, hydrate, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο είναι ωραίο, γιατί αυτό, αν έπρεπε να το κάνουμε React, θα έπρεπε μεταξύ της Django εφαρμογής μου και του χρήστη να υπάρχει και ένα node πράγμα που θα έκανε το server side rendering. Μα πώς θα βάλουμε πολλούς containers στην παραγωγή μας, αν δεν έχουμε πολλά πράγματα. Σωστό, και να κάνουμε πάρα πολλά microservices. Το οποίο επίσης
πάλι δεν έρχεται for free και πάλι σου χαλάει το performance. Μα χωρίς να είναι for free όμως αυτή τη φορά. Τι θέλω να πω, αυτή τη στιγμή χαλάς το performance και έχεις και πρόβλημα. Γιατί, παρένθεση, θα κάνουμε άλλο επεισόδιο για τα microservice, αλλά θα πετάξω στο χολί μου να πω ότι για να βγάλεις κάτι από το process και από μια συνάρτηση να το κάνεις ένα service, οπότε να πρέπει τα δεδομένα να πάνε δικτυακά από το να μείνουν in memory, πρέπει να έχεις λόγους. Σωστό. Σημαντικούς. Γιατί. Πήγα να ομολογήσω πολύ και κρατήθηκα, να ξέρεις. Μπράβο. Λοιπόν. Για την gas θα πούμε. Για την gas. Γενικά, θα ήθελα να κάνουμε ένα επεισόδιο αφιερωμένο στην gas, αλλά θέλω να πούμε 2-3 πράγματα, γιατί εγώ είχα τις κακές μου εμπειρίες. Με gas. Βασικά, νομίζω το κλασικό πρόβλημα είναι αυτό το οποίο ανέφερε στην αρχή. Απλά σε μεγαλύτερη έκταση. Δηλαδή, πάει ο άλλος και έχει τη βάση του, θέλει να φέρει, ξέρω εγώ, τον πίνακα με τους χρήστες, με τα projects για παράδειγμα, το SourceLayer και τα permissions, ωραία. Θέλει να φέρει 3 πράγματα. Και πάει ο άλλος και κάνει ένα select star στη βάση για να φέρει τους χρήστες και φιλτράρει τη μνήμη, ένα select star στη βάση και μετά φιλτράρει τη μνήμη για τα permissions και μετά κάνει το matching μόνος του. Ωραία. Ωραία, με τα projects, ας πούμε. Ναι. Και τι λέει ο άλλος, πω είναι αργό. Mm-hmm. Φέρ. Τίμιο. Είναι αργό. Mm. Και τι πάει και κάνει. Θα το κασάρω, φίλε. Δηλαδή. Πρέπει. Η CAS είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο το οποίο θέλει πάρα πολύ μελέτη για να το, για να το βάλεις. Θέλει προσοχή. Θέλει πάρα πολύ προσοχή η CAS. Δηλαδή, θα το πάω σε ένα άλλο επίπεδο. Η μελέτη και η προσοχή που πέφτει στις CAS των επεξεργαστών από τις εταιρείες για να λειτουργούν αυτά τα πράγματα άρτια είναι πάρα πάρα πολύ. Δηλαδή, οριακά όλη η δουλειά είναι εκεί. Και μάντεψε όλα τα τελευταία bugs που έχει βγάλει οι τέλειες επεξεργαστές, γιατί βγήκανε. Στις κάσεις δεν είναι. Ναι. Στις κάσεις και στο jump prediction. Και στο jump prediction, ναι. Βασικά ήταν όλα τα... Ωραία, τι γίνεται. Το τελευταίο 2-3 χρόνια υπάρχει αρκετά ίδρυμα στο μυαλό μου, πιο ανεβασμένη κινητικότητα όσον αφορά τα bugs που βγαίνουν σε επεξεργαστές. Γιατί αυτό είναι πρόβλημα. Γιατί όταν εγώ τρέχω σε ένα cloud, άρα σε ένα φυσικό μηχάνημα υπάρχουν παραπάνω από ένα... εικονικά μηχανήματα τα οποία τρέχουν και μπορεί το εικονικό μηχάνημα δίπλα μου να είναι του Πάρη και ο Πάρης είναι κακόβουλος. Βγήκαν αρκετά bugs όπου μπορούσε ο Πάρης μέσω κάποιας ακολουθίας εντολών να καταλάβει τι γίνεται στο δικό μου μηχάνημα. Ενώ αυτό δεν θα πρέπει ποτέ να συμβαίνει προφανώς για ευνόητους λόγους. Ναι. Όλα τα προβλήματα που μπορώ να θυμηθώ ή τα περισσότερα είχαν να κάνουν με το τι προβλέψεις κάνει ο επεξεργαστής για, για το jump prediction, όπως λέγεται, δηλαδή για το ποια εντολή θα εκτελέσει η επόμενη. Το οποίο έβαζε πράγματα στη μνήμη και μετά από το χρονισμό του πόσο γρήγορα εσύ έπαιρνες κάτι από τη μνήμη μπορούσε να καταλάβεις τι γινόταν στην άλλη μεριά. Δηλαδή, καλά, φοβερό, ε! Βάζανε τον επεξεργαστή να... Τώρα δεν είμαι τόσο καλός αυτό, οπότε το περιγράφω λίγο πιο high level ώστε να μην κάνω κάποιο λάθος και γιατί με κράζουν να ξέρεις οπότε κάνω λάθη. Μετά και μου τη λένε οι φίλοι μου. Η λογική ήταν ότι εγώ έλεγα στον επεξεργαστή κάνει ένα jump. Σχεδόν του επέβαλα να κάνει ένα jump το οποίο ήταν invalid. Ωραία. Ο επεξεργαστής το έκανε για να βελτιστοποιήσει τον κωδικά μου και μετά μόλις έφτανε στον έλεγχο μου ρίχνε χιλόπιτα. Ωραία. Αλλά τι γινότανε, είχε κάνοντας αυτό το jump ο επεξεργαστής, είχε βάλει δεδομένα στην cast του. Ναι. Τα οποία μετά εγώ βλέποντας το χρονισμό του τι γέμισε μπορούσα να καταλάβω ποια δεδομένα ήταν αυτά. Δηλαδή ήταν. Δεν το είχα μελετήσει αυτό. Τόσο χαμηλού επίπεδου τα πράγματα. Οπότε τι έκανες εκεί πέρα, είχες εσύ την jump prediction, δηλαδή προσπαθούσες να κάνεις καλύτερο τον κωδικά σου, αντί να τρέχει δηλαδή σειριακά τις εντολές, να τρέχει πολλές παράλληλα και να διαλέγει ποια θα κρατήσει. Ναι. Και από αυτή τη διαδικασία μπορούσες να πας και να δώσεις μια ακολουθία βημάτων, να το πούμε έτσι, όπου από την gas καταλάβανες τι είχε γίνει. Μοναδικό, Μοναδικό, πανέξυπνο. Εμένα μου φαίνεται δύσκολο να το καταλάβω βλέποντας τη λύση. Δεν ξέρω πώς κάποιος το σκέφτηκε αυτό, αλλά. Γι' αυτό είναι μοναδικό, δηλαδή. Αυτό είναι. Κάτσε, δεν ήταν από αυτά που έβγαλε η Google. Ήταν, νομίζω, ένα από την Google αυτό. Αρχίζω τώρα να. Λοιπόν, τι θέλω να πω εγώ. Και συμφωνώντας με αυτά που λες, οι gases και όλο αυτό. Θα το πιάσουμε σίγουρα σε ένα από τα επόμενα επεισόδια από μόνο του. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να βάζεις πάρα πολύ ελαφρά την καρδία. Δηλαδή. Θα βάλεις, εντάξει, ναι, δεν θα καθίσει να βάλεις την ίδια σκέψη που βάζουν οι αρχιτέκτονες της Intel στο website σου για το αν θα βάλεις μια CAS. Okay, θα την βάλεις στη Memcast και το Redis, επειδή μου λίγο πιο εύκολα. Αλλά δεν γίνεται να είναι η πρώτη απάντηση που είσαι στο μυαλό σου ότι αυτή η σελίδα είναι αργή. CAS it. CAS αρέτο. Και ξαφνικά μπαίνει ο Πάρης, ξέρω εγώ, και βλέπει τα μηνύματα της κοπέλας μου. Μα ναι, άμα δεν το προσέξεις, θα γίνει αυτό το πράγμα.
Άμα δεν το προσέξει, θα γίνει αυτό το πράγμα. Ναι, anyway. Είναι πολύ. Θέλει, και α πούμε στου υπεξεργαστέ Intel, δεν μπορεί να πει στον άλλον γιατί έκανε optimization, γιατί μιλάμε για πολλά λεφτά εκεί πέρα. Έχω όμω την απορία τη AMD δεν έχουν γίνει τόσα πολλά exploits. Νομίζω ότι επειδή η Intel έχει και σχεδιασμό και κατασκευή, ενώ η AMD έχει σχεδιασμό και κατασκευή, διαφέρει. Δεν α, ναι. Ναι, η AMD. Σαν την ARM. Νομίζω, ναι, όχι, λέω χασμαρές. Δεν το γνωρίζω αυτό. Anyway. Δεν νομίζω να είναι έτσι. Και σίγουρα έχει μικρότερη αγορά. Η Intel είναι πολύ πιο διαδεδομένη. Του στείλω λόγο παλιά τα Mac και τα Linux είχαν λιγότερου ιού από τα Windows. Ναι. Δηλαδή σου λέει ο άλλο, πω τα. Εγώ πήρα Mac, φίλε, γιατί δεν πιάνει ποτέ ιού. Το λατρεύω. Τη λατρεύω αυτή την ατάκα. Καλύτερη ατάκα, ever. Καλύτερη ατάκα. Κατεβάζω την πρώτη από το Ιντερνετ, το τρέχω γιατί το Mac, φίλε, τα σπάει. Καταπληκτική ατάκα. Απλά είσαι. Πλέον υπάρχουν καταρχάσει για τα Mac και απλά. Παλιά δεν υπήρχαν τόσο πολλά μάγια να ασχοληθεί ο Χάγκερ μαζί σου. Απλά είναι ένα ασήμαντο. Ναι, 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 ξεκάθαρα. Όχι, είναι κακό ένα ασήμαντο. Είναι πολύ καλό να. Όχι, το να περνά από παρατήρηση και να κάνει ίσια τη δουλειά σου. Αλλά ναι, φοβερή για αυτή η τέτοια. Μάλιστα. Οπότε ναι, γενικά νομίζω ότι η βελτιστοποίηση του κώδικα είναι πάρα πολύ σημαντική. Ναι. Αλλά θα κρατήσω κάτι που πει εσύ. Πρέπει να γίνεται με σκέψη. Δηλαδή νούμερα κάτω, τι θέλω να πετύχω. Η βελτιστοποίηση είναι μαθηματικά, δεν είναι στο μάχη. Αυτό βασικά ήταν φοβερό. Τσιτάτο. Εγώ και εγώ πλέον τσιτάτο. Τσιτάτο. Έβγαλα και εγώ τσιτάτο την εκπομπή, μου αρέσει. Νομίζω ναι, είναι μαθηματικά δεν είναι στο μάχη. Είναι απλό. Έχω ένα API call, δηλαδή μπορεί για παράδειγμα η βελτιστοποίηση να σου γλιτώνει servers. Μπορεί να χρειάζεσαι 100 servers τη μέρα και μετά, άμα γλιτώσει 10% από κάτι, να χρειάζεσαι 90. Αυτό είναι λεφτά. Δεν σου ζητάμε. Αν όμω θέλει ένα server και απλά τον αφήνει το 10% να κάθεται. Μάλλον. Συμφωνώ πλήρως. Δηλαδή είναι, τα βάζεις κάτω και βλέπεις τι χρειάζεται. Άμα σου φεύγουν χρήστες, άμα θες να πετύχεις μια καλύτερη εμπειρία. Αλλά πρέπει πάντα να έχεις ένα στόχο. Ναι. Το να κάνω εγώ βελτιστοποίηση χωρίς να ξέρω γιατί την κάνω. Ναι. Δεν έχει νόημα. Έλα μωρέ. Μα τώρα λίγο θα βάλω εκεί πέρα τέτοιο. Σβήσανε δηλαδή... όλα. Άμα πεις το έλα μωρέ, θα σβήσουν όλα κάποια στιγμή. Δηλαδή σου λέω και κοινό πάλι και σε μένα ότι. Αυτή η υπηρεσία που έφτιαχνα έπρεπε να είναι πάρα πολύ optimized, γιατί ήταν ένα πολύ σημαντικό μονοπάτι του χρήστη. Αλλά και πάλι, αυτό το έξτρα που γλίτωσα, ενώ είχα κάνει άλλες, είχα κάποιες αρχιτεκτονικές επιλογές για να κάνω βελτιστοποίησεις. Ναι. Αυτό το έξτρα, το οποίο ήταν για την πλάκα μου, για να δω πώς μπορώ να το κάνω, χρειαζόταν. Ναι. Ναι, δεν θα το απαντήσω εγώ, αλλά. Μάλλον ναι, 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 ναι. Δεν πειράζει, την επόμενη φορά θα το σκεφτείς. Και τώρα που μου το είπες, το σκεφτώ και εγώ λίγο παραπάνω. Και τελευταία το σκέφτομαι πάρα πολύ. Δηλαδή, οριακά να ξέρεις, τελευταία κάνω το πιο ακριβό. Του στυλ κοπιάρω δεδομένα. Τελευταία έχω κοπιάρω dictionaries στην Python. Άμα δεν έχω θέμα μνήμης, το κοπιάρω. Δεν το κρατάω με αναφορά. Θα σου πω. Πάντα ξεκινάω από την πιο αργή λύση ή από την πιο ξεκάθαρη λύση, να το πω έτσι. Αυτό. Βλέπω ότι η λύση μου δουλεύει. Ναι. Που είναι το βασικό. Ναι. Την τεστάρω. Και μετά, αν έχει πρόβλημα, προχωράω. Το μόνο που κάνω που επίτηδες είναι πιο αργό και το επιλέγω παρόλο που δεν είναι το πιο απλό είναι που κοπιάρω στην Python πράγματα τελευταία. Mm-hmm. Γιατί άμα είναι να τα αντιγράφω, γιατί άμα είναι να τα πειράξω, δεν θέλω να, θέλω να είμαι σίγουρος ότι αυτό που έδωσα στην συνάρτηση έμεινε όπως είναι και αυτό που πήρα είναι κάτι άλλο. Σωστό. Ναι. Γιατί είναι διαφορετικά. Εκεί βέβαια βάζω λίγο παραπάνω κόπη για να το κάνω πιο αργό στην πραγματικότητα, αλλά διασφαλίζω. Ότι δύο πράγματα με διαφορετικά ονόματα είναι όντως διαφορετικά. Ναι, αυτό. Καλά, αυτό έχει σημασία πολύ στο πώς να διαχειριστείτε. Ναι. Να διαχειριστείς τα δεδομένα. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Immutable things και αυτά θα τα πιάσουμε για αυτά άλλου. Immutability. Immutability. Θα παίξουμε μπαλίτσα. Αλλά πετάω τη ζεράκι τώρα. Έχουμε cast immutability, άρα έχουμε δύο θέματα. Ναι, ναι. Το λιγότερο. Τέλεια. Τέλεια. Καταπληκτικά. Σήμερα ήμασταν όντως μικρή κουβέντα. Δεν νομίζω. Όχι, δεν νομίζω. Μου φαίνεται. Απλά περνάει πολύ καλά. Σου φαίνεται. Αισθάνομαι να ξέρεις τελευταίο ότι. Μπήκαμε μέρα και βγαίνει με βράδυ, να οπότε τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Πολύ προσοχή όλοι. Ναι, εννοείται. Όχι πανικός, αλλά προσοχή. Εννοείται. Θα έλεγα. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε εμείς. Ναι. Δεν είμαστε ειδικοί. Δεν είμαστε ειδικοί. Αλλά νομίζω πανικός, δηλαδή δεν νομίζω ότι κάποιος θα σου πει ότι πανικός βοηθάει. Δηλαδή... Ναι, δεν ξέρω. Σου έχω πει, εμένα με απασχολούν πάρα πολύ τα δεδομένα. Έχεις δει ότι το έχω λιώσει, αλλά δεν. Καλά, δεν εκφέρω άποψη με τίποτα γιατί. Όχι, είμαι αδαής. Είναι λάθος. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ έτσι, λίγο για το δικό μου χαβαλέ να την ψάχνω. Κοίτα, η προσοχή και η υγιεινή, δηλαδή μπορεί να μας μείνει κιόλας και μετά. Θα ήθελα να κάνουμε ένα επεισόδιο της Χαλαρό ή ένα κάτι με θεωρίες συνωμοσίας έτσι λίγο για το χαβαλέ, αλλά δεν του ταιριάζει. Αλλά κάτι θέλω κάπου.
να κάνουμε ένα χαβαλέ. Μέχρι τότε όμως. Ναι. Μας βρίσκουνε Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Podcast ή σκέτο Spotify. Δεν χρησιμοποιώ. Spotify, anyway, podcast μέσα στο YouTube Spotify. Εννοείται. Τα λέμε σε μια εβδομάδα. Ιδανικά όταν βγαίνει αυτό θα έχει βγει και μάθημα. Εντάξει. Ναι, θα έχει βγει. Ωραία. Και τα λέμε. Τα λέμε. Bye.